Καλημέρα κύριε Βρυσαλή. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι γίνεται, πού πάει η δουλειά, πού πάει η βαλίτσα? Να δείτε, ο κύριος Γεωργιάδης ήρθε να επιταχύνει, να επισφραγίσει μια πορεία ιδιωτικοποίησης των δημόσιων νοσοκομείων και της υγείας που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και τώρα έρχεται να βάλει την ταφόπλακα. Ουσιαστικά υλοποιείται αυτό που η κυβέρνηση είχε πει, ότι τα νοσοκομεία θα πρέπει να είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, οι ασθενείς να είναι πελάτες και η υγεία εμπόρευμα. Που αυτό πρακτικά σημαίνει, κυρία Σαχίνη, ότι οι 3.735 ασθενείς που περιμένουν μόνο στο Πανεπιστημιακό να χειρουργηθούν, αν έχουν φράγκα στην τσέπη τους, θα, με το επίσημο πλέον γρηγορώσιμο, θα μπορούν να χειρουργηθούν στα απογευματινά χειρουργεία, που από ό,τι μαθαίνω θέλουν να επισπευθούν και μέσα στο Φλεβάρι να ξεκινήσουν. Θα δώσει τη δυνατότητα, αντί να δίνει τη δυνατότητα το κράτος να αυξήσει τους μισθούς των γιατρών, των νοσηλευτών και όλου του προσωπικού, να κοιτάνε τον κόσμο στην τσέπη, και έχοντας και τη δυνατότητα να κάνουν ιδιωτικά ιατρία. Και από την άλλη, τα ήδη τα δημόσια νοσοκομεία, αφού δεν θα έχουν γιατρούς εξαιτίας αυτής της πολιτικής, να συμπράττουν συμβάσεις με τον ιδιωτικό τομέα σε εργαστηριακές ειδικότητες. Η ίδια η ιδιωτικός τομέας να έρχεται να δουλεύει τα δημόσια νοσοκομεία, τα μηχανήματα που με τόσο κόπο έχουν αγοραστεί από τα λεφτά του Έλληνα και του Ευρωπαίου πολίτη. Μάλιστα. Δηλαδή, κύριε Βρυσαλή, μισό λεπτό. Εδώ είναι copy-paste το σενάριο. Πώς ήταν με τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού που κάποτε το ελληνικό δημόσιο με εγγύηση τη ΔΕΗ έπαιρνε δάνεια απ' έξω και η ΔΕΗ φτιάχτηκε με το υστέρημα του ελληνικού λαού και σε συνθήκες φτώχειας, ενοποιημένη κρατική επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, να τα θυμίζω αυτά. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο copy-paste φτιάξαμε τις υποδομές στη δημόσια υγεία και στην τριτοβάθμια, όπως είναι το πανεπιστημιακό, και τώρα εκεί απλά θα είναι το service, θα είναι το δημόσιο νοσοκομείο, η χρηστικότητα θα είναι για όποιον θέλει. Και κοιτάξτε, εγώ δεν θα στραφώ κατά των γιατρών, θέλω να είμαι ειλικρινής, ιδίως του ΕΣΥ, με τους μισθούς που παίρνουν. Προφανώς και θα κοιτάξουν να χειρουργούν απ' έξω. Σιγά, δεν κατάλαβα. Ακριβώς, εδώ υπάρχει ευθύνη η πολιτική. Που η ίδια η κυβέρνηση και η πολιτική της δίνει το σινιάλο και αυτοί που έχουν μείνει ακόμα στο δημόσιο σύστημα υγείας, γιατροί, νοσηλευτές, να σηκωθούν να φύγουν και να έρχονται να δουλεύουν είτε με συμβάσεις είτε να ιδιωτεύουν. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι, λέει, πιο ελκυστικό να πας στη βιοιατρική παρά στην τόμη της γειτονιάς σου και βεβαίως γιατί έτσι θα ξεκονομούνται χρήματα, που αυτά τα χρήματα μπορούν να δοθούν για να αυξηθούν οι μισθοί των υγειονομικών. Άρα τι λέει, ότι ουσιαστικά ξεδιάντροπα να βάλουμε πλάτη όλοι εμείς οι υγειονομικοί για να παραδοθούν εξ ολοκλήρου κρίσιμα τμήματα του νοσοκομείου στους ιδιώτες, αν θέλουμε να αυξηθούν οι μισθοί μας. Δεν μου λέτε, κύριε Βρυσαλή, περιμένω. Είναι πολύ κοινικός. Είναι πολύ κοινικός όπως πάντα ήταν. Βρίσκει και τα κάνει. Εντάξει, την πολιτική του εκπροσωπεί. Δεν τον ψέξω εγώ γι' αυτό. Την πιστεύει και την εφαρμόζει, αλλά. Δεν μου λέτε στην πράξη έτσι. Ναι. Χρειάζεται το νομοθέτημα. Με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή παρακολουθώ καιρό τώρα τις αναρτήσεις στο Διάβια και καλώ τους πολίτες να το κάνουν αυτό. Να το κάνουν για να βγάλουν μόνοι τους συμπεράσματα, γιατί μπορεί κάποιος να πει κακότροπα ότι θέλεις να τους στείλεις ένα κανάλι πληροφόρησης μονοπλευρής. Ας το κάνουν μόνοι τους. Να δουν πόσες συμβάσεις με ιδιώτες, με ιδιωτικά εργαστήρια, με ιδιωτικούς χειρουργούς γίνονται ή άλλη πατέντα. Είσαι στο δημόσιο, παρετήσε γιατί δεν πάει άλλο. Πας στον ιδιωτικό τομέα και συνάπτεις πάλι σύμβαση με το ίδιο νοσοκομείο στο οποίο δούλευες ως εσύ. Τα λέω λάθος? Πολύ σωστά τα λέτε. Αν μπει κάποιος στη Διάβγεια, θα δει καθημερινά και τοπικά αλλά και κεντρικά εκατοντάδες γιατροί να παρετούνται, δεκάδες συμβάσεις να υπογράφονται με τον ιδιωτικό τομέα, εκατοντάδες, δεκάδες να συνταξιοδοτούνται και να παρετούνται από το δημόσιο σύστημα υγείας και την ίδια ώρα στο δίκαιο αίτημα που έχουμε οι υγειονομικοί να γίνουν και προσλήψεις προσωπικού μόνιμου αλλά και να αυξηθούν οι μισθοί μας, η κυβέρνηση αντί να κάνει αυτό δίνει τη δυνατότητα, όπως σας είπα, για να πει στους ίδιους υγειονομικούς, αν θέλετε αύξηση των μισθών, κοιτάξτε στις τσέπες των ανθρώπων. Είναι ανήθικο στον 21ο αιώνα, κύριε Σαχίνη, την ίδια ώρα που υπάρχει αυτή η ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επιστήμης, έχουμε από τους καλύτερους υγειονομικούς γιατρούς πανευρωπαϊκά, το Υπουργείο Υγείας να προχωράει μια βάρβαρη πολιτική που θα βγουν χαμένη η πλειοψηφία
και κερδισμένοι θα βγουν οι κλινικάρχες, οι ιδιώτες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι εργολάβοι, γιατί την ίδια ώρα που συζητάμε εμείς, ο κύκλος εργασιών των ιδιωτικών κλινικών αγγίζει πλέον τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως ο ετήσιος ρυθμός αύξησης είναι κατά 3,8% πάνω. Και η χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, κύριε Σαχίνη, έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια κατά 25%. Με αποτέλεσμα είναι αυτό που ζει καθημερινά ο κόσμος. Να έχετε στο νοσοκομείο και να προσπαθεί να κλείσει ένα πρωινό ιατρείο να μην μπορεί, αλλά το απόγευμα με τον παρά να πληρώνει και να βρίσκει ιατρείο, και σε πάρα πολλά ιατρεία πλέον και το απόγευμα δεν υπάρχουν ραντεβού. Που σημαίνει ότι οι γιατροί δεν εξαφανιστήκανε. Υπάρχουν γιατροί ακόμα και σε δύσκολες ειδικότητες, όπως ανεσιολόγοι ή παιδοψυχίατροι, αλλά δεν είναι. Μα αφού λέει ο Υπουργός ότι εγώ κάνω προκηρύξεις και δεν έρχονται. Ψέματα το λέει. Δεν θα έρθουν γιατί δεν κάνει ελκυστικό το σύστημα υγείας. Και επειδή δεν είμαστε εμείς, δεν είμαστε συνεφάκηδες, δεν πέσαμε τώρα από τον ουρανό. Γνωρίζουμε ότι οι μισθοί που δίνονται στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν μπορεί να δοθούν εδώ, αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας πρωτοδιόριστος νοσηλευτής που έχει βγάλει το πανεπιστήμιο να παίρνει 780 ευρώ καθαρά, ένας γιατρός που έχει δώσει τα χρόνια του, έχει πάει 40 χρονών, να είναι επικουρικός και να παίρνει ένα μισθό των 1.200 ευρώ και αν πάρει εφημερίες θα αυξηθεί ο μισθός του, και την ίδια ώρα δίπλα του τα εκατομμύρια να πέφτουν σαν τις σφαίρες από το Ταμείο Ανάκαμψης στους ιδιώτες. Αν μπει ξανά κάποιος η διάβια να δείτε τα εκατομμύρια, τα χιλιάδες ευρώ που καθημερινά υπογράφει ο Υπουργός Υγείας και η κυβέρνηση για να δοθούν ιδιαίτερα στο ψυχιατρικό τομέα, σε ΜΚΟ και σε ιδιώτες για να κάνουν επενδύσεις, θα πεις μα καλά, αυτά τα λεφτά αν δινόντουσαν στο δημόσιο σύστημα υγείας στην αύξηση των μισθών, δεν θα ήταν καλύτερα τα πράγματα? Άρα οι επιλογές είναι συνειδητές, έχουν να κάνουν με την επιλογή που λέει υποστελέχωση, υποβάθμιση και υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας, ώστε να έρθει ο σωτήρας επιχειρηματικός όμιλος να αναλάβει εξ ολοκλήρου οι κομμάτια των ιδιωτικών, τα νοσοκομεία. Όπως γίνεται τώρα με τους εργολάβους, την καθαριότητα και συσίτηση. Ήδη στον Άγιο Σάββα, ναι, 50 άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους, τους απολύουν με βάση και την απόφαση της κυβέρνησης για να μπουν οι εργολάβοι. Στον Άγιο Σάββα το ογκολογικό λέτε? Το ογκολογικό. Μάλιστα. Ξέρετε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης στον κόσμο, στην αντιπροσωπεία που είχε της Ομοσπονδίας μας? Ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βρουν δουλειά στα ξενοδοχεία. Κοιτάξτε, εδώ πάμε σε πόλεμο πλέον για να μπορεί ο κόσμος να έχει την υγεία του. Να μπορούν οι εργαζόμενοι εμείς την υγεία, αυτά που σπουδάσαμε, να τα παρέχουμε. Εδώ η κυβέρνηση τι λέει? Ότι στον πολύ κόσμο θα έχεις ένα ελάχιστο επίπεδο παροχών υγείας, και από εκεί και πέρα, αν το παιδί σου έχει προβλήματα ψυχιατρικά, θα πρέπει να πληρώσεις. Γι' αυτό σου κρατάω κλειστή την παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή από το Δεκέμβρη, χωρίς προοπτική να ανοίξει. Γι' αυτό δεν της καίγεται καρφί το τι θα γίνουν τα παιδιά που χρειάζονται να χειρουργηθούν στο νησί μας και έχουν τα δύο νοσοκομεία αυτή τη στιγμή πορεία συρρήκνωσης με τις παιδοχειρουργικές. Γι' αυτό η ψυχιατρική των Χανίων, κύριε Σαχίνη, αυτή τη στιγμή έχει μείνει με έναν ειδικευμένο γιατρό και ουσιαστικά πήγαινε έλα από εσωτερικά προσπαθούν να λυθούν τα προβλήματα. Αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Βρυσαλή, το πρόβλημα έρχεται πολλαπλασιαστικά στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο του νησιού. Το δίνω ως παράδειγμα για να καταλάβουμε σε όλες τις περιφέρειες τι γίνεται όταν καταραίουν τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία. Κάνω λάθος? Βεβαίως, όλα συσσωρευτικά τα προβλήματα όλης της δημόσιας υγείας, και μιλάω από το κέντρο υγείας, κύριε Σαχίνη. Είχα κάνει μια περιοδία πριν 2 εβδομάδες στο κέντρο υγείας Μυρών και μου λέγανε οι εργαζόμενοι ότι κοιτάτε να δείτε, από το μεσημέρι και μετά ακτινογραφία, μια απλή ακτινογραφία, ναι, δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν έχουμε γιατρό. Και αυτός ο άνθρωπος, κοιτάτε να δείτε, από τις μοίρες, αν δεν θέλει να πληρώσει ή δεν μπορεί να πληρώσει, πρέπει την ακτινογραφία θα την κάνει στο δημόσιο νοσοκομείο. Μάλιστα. Μου λέει κάποιος εδώ, είναι αλήθεια, λέει, αν ξέρετε, κύριε Βρύσαλη, ο Νίκος με ρωτάει, πως τη σύντηση τη δώσαν με δεκαπλάσιο κόστος σε μέλος της παράταξης, ήταν στον Άγιο Σάββα ή σε κάποιο άλλο νοσοκομείο της Αθήνας? Γνωρίζετε κάτι, λέει? Δεν γνωρίζω. Κοιτάτε, αν δείτε. Να σας πω εγώ άλλο ερώτημα. Υπάρχει ΜΚΟ, ακούστε με, υπάρχει ΜΚΟ στην Κρήτη, της οποίας κουμάντο κάνει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Νοσοκομείου Δημόσιου? Το ξέρετε? Κοιτάτε, αν δείτε, η ΜΚΟ
που υπάρχουν σήμερα στην Κρήτη και οι διάφορες ΜΚΟ που έχουν μπει στο ψυχιατρικό κομμάτι έχουν άμεση σύνδεση με διάφορους παράγοντες τοπικούς στο νησί μας. Αυτή τη στιγμή η πορεία, η διασύνδεση είναι νομότυπη. Είναι νομότυπη. Ασφαλώς. Δίνει δυνατότητα και σε έναν απλό ιδιώτη να μετέχει σε ένα διοικητικό συμβούλιο μιας ΜΚΟ και βεβαίως και να φτιάχνει και οι διάφορους συνεταιρισμούς στο όνομα της ασυλοποίησης και στο όνομα ουσιαστικά στήριξης των ανθρώπων που φεύγουν από το πρόβλημα της, το ψυχιατρικό. Ή και φτιάχνουν. Προς το παρόν ΜΚΟ είναι. Α, ΜΚΟ. Και θα φτιάξω και στην πορεία και είχε που ουσιαστικά τι κάνουν, κύριε Σαχίνη, το έχουμε δει και εδώ στην Κρήτη, δουλεύουν σαν εργολάβοι νοικιάζοντας εργαζόμενους στην καθαριότητα, όπως, όπως έχει γίνει και, και στα γραφεία στον Εσταυρωμένο, όπως και στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και βεβαίως και σε διάφορους άλλους τομείς. Δηλαδή η καθαριότητα λειτουργεί αυτή η ΜΚΟ, αυτές οι ΜΚΟ, να μην πω μία, η ΜΚΟ, για να ουσιαστικά σαν εργολάβη ενοικίαση εργαζομένων. Κύριε Βρύσαλη, θέλω να δούμε και δύο ακόμη παραμέτρους. Αν το δείτε μακροσκοπικά και το λέω για όλη την περιφέρεια της χώρας, δεν μιλάω για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για όλη την περιφέρεια της χώρας όμως έχει σημασία. Τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα με πολυκλινικές και πολυλειτουργίες δύσκολα θα πιάσουν. Δεν έχει πελατεία, να το πω αγοραία, σταθερή, ετήσια, σε ετήσια βάση. Η Κρήτη έχει τον τουρισμό το καλοκαίρι, αλλά δεν ρισκάρει ο άλλος μια τέτοια επένδυση. Είναι τελείως διαφορετικό όμως να μην πάρεις κανένα ρίσκο και ως ιδιώτης να χρησιμοποιείς τις υποδομές του δημόσιου τομέα στις περιφέρειες αυτές. Κάνω λάθος? Δεν κάνετε λάθος, η Κρήτη τώρα στον τομέα των επενδύσεων γίνεται μια προσπάθεια από το μεγάλο επιχειρηματικό κεφάλαιο να επενδύσει στον χώρο της υγείας. Άλλωστε και ο κύριος Χρυσοχοΐδης είχε πει ότι πρέπει να συνυπάρξει το δικαίωμα στην δημόσια υγεία μαζί με την επιχειρηματικότητα. Κάτι τέτοιο που δεν μπορεί να υπάρξει και να συγκρούονται. Στο νησί μας αυτή τη στιγμή οι μεγάλες μονάδες που φαίνεται ότι που έχουν αναπτυχθεί και θα αναπτυχθούν είναι οι μονάδες που έχουν να κάνουν με τον τεχνικό νεφρό και οι μονάδες εξωσωματικής αναπαραγωγής που έχουν πάρα πολλά φράγκα, κύριε Σαχίνη, και στο νησί μας έχουν αναπτυχθεί από το ένα άκρος του νησιού ως το άλλο. Ήδη έχετε αναδείξει κι εσείς το ζήτημα μιας ιδιωτικής μονάδας τεχνικού νεφρού που έκλεισε γιατί δεν τη συνέφερε και βεβαίως εξαγοράστηκε από άλλη μεγαλύτερη μονάδα. Το ζήτημα είναι ότι στο νησί μας, επειδή είναι μια μικρός οικονομικός παράγοντας, 500.000 που το καλοκαίρι αυξάνεται προφανώς, οι μεγάλες επενδύσεις θα είναι και θα γίνουν στοχευμένες και βεβαίως δεν θα αφορούν τμήματα ή παροχές που έχουν κόστος. Γι' αυτό δεν βλέπετε μεγάλες ιδιωτικές μονάδες να επενδύουν σε παθολογικές κλινικές, λέω, ή να επενδύουν σε κλινικές που αποφέρουν κέρδη. Που επενδύουν στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις εργαστηριακές εξετάσεις, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις μονάδες τεχνικού νεφρού, με τα ζητήματα τα γυναικολογικά, με τις γυναικολογικές κλινικές και βεβαίως κάτω από αυτή την υποβάθμιση του δημόσιου τομέα επιχειρούν να κάνουν επενδύσεις. Το αν θα βγούνε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να στηριχτεί το δημόσιο σύστημα για να μην παρεξηγηθώ. Δεν έχω κανένα λόγο. Εννοείται. Το λέω γιατί καμιά φορά. Όχι, για να καταλάβουμε πώς παίζεται το παιχνίδι, γι' αυτό σας ρωτήσω. Αυτό ακριβώς. Τώρα, αν θα τους βγουν ή όχι, είναι ένα άλλο πράγμα. Δεύτερο. Αλλά άμεσα, αυτή τη στιγμή ο κριτικός, ακόμα και αυτός που έχει τη δυνατότητα να πάει σε ιδιωτική μονάδα της Αθήνας ή οπουδήποτε, στο έκτακτο γεγονός θα πάει στο δημόσιο νοσοκομείο. Προφανώς. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Και επειδή φωνάζουν διαχρονικά οι Υπουργοί Υγείας και τούτος εδώ έτη περαιτέρω, οικονομία κλίμακας. Σωστά? Αυτό λέει. Ότι ναι, θέλω να συμμαζέψω ότι είναι μαντάρα. Ερώτηση. Πώς γίνεται να θες να συμμαζέψεις και τα κομβικά μηχανήματα, ακτινολογικά, λέω για παράδειγμα εργαστηριακά κτλ, όταν γίνονται οι διαγωνισμοί να τα παίρνουν φωτογραφικά, θα εξηγήσω το φωτογραφικά, νομότυπα, οι μεγάλες εταιρείες πλασιέ, έτσι, τα μηχανήματα την εγκατάσταση, αλλά με τον όρο, αυτό είναι το φωτογραφικά, ότι αναλαμβάνουν τα αναλώσιμα. Όταν έρχεται η ώρα της συντήρησης, του κοπανάνε και συμφέρει. Γιατί δεν γίνεται ένα κεντρικό σύστημα συντήρησης των μηχανημάτων στην Ελλάδα? Κοιτάξτε,
κοιτάτε να δείτε, ακριβώς αυτό το ζήτημα το είχα θέσει και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου όταν ήμουν μέλος τακτικό. Τα καινούργια μηχανήματα που έχουν έρθει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το PET scan, ο αξονικός, ο μαγνήτης, οι συμβάσεις που υπογράφουν τα νοσοκομεία, που υποχρεώνουν οι υπουργοί να τα υπογράφουν βεβαίως. Να θυμίσω, η δωρεά που είχε γίνει του PET scan από το Ίδρυμα Νιάρχου ήταν μέσα στις δεσμεύσεις της σύμβασης της παραχώρησης, ότι η συντήρησή του για κάποια χρόνια θα είναι από συγκεκριμένες εταιρείες, που αυτές πτυχαίνει και έχουν και τα μηχανήματα. Με αποτέλεσμα να ακούτε για εξάμηνα χρόνους 200.000, 300.000 ευρώ, που πάρα πολλά στελέχη του νοσοκομείου και του δικού μας, αλλά και όλων των νοσοκομείων, ομολογούνται ότι είναι η θηλιά στα οικονομικά των νοσοκομείων. Είναι αυτά που ουσιαστικά θα πνίξουν στα χρέη στα νοσοκομεία και θα ανοίξουν τον δρόμο αυτά τα χρέη να τα λειτουργούν πλέον οι ίδιες οι εταιρείες. Και μιλάμε για πανάκριβο εξοπλισμό που θα μπορούσε το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τις ΔΥΠΕ να έχει υπαλλήλους που να έχουν και την τεχνογνωσία, γιατί ακούω και αυτό ότι αλλάζει η τεχνογνωσία. Γιατί ποιος λέει ότι αυτοί οι υπάλληλοι του δημοσίου δεν μπορούν να μετακπαιδεύονται και να μπορούν να στηρίζουν αυτά τα μηχανήματα, και για να μην είσαι έρμεος σαν κράτος, σαν νοσοκομείο, στις ορέξεις του κάθε επιχειρηματικού ομίλου, που δεν είναι πλέον ο Έλληνας επιχειρηματίας ή ο Ηρακλειώτης, είναι η πολυεθνική που ελέγχει το σύνολο, αν θέλετε, της υγειονομικής περίληψης και παροχών υγείας. Και βεβαίως εκτινάσονται αυτά τα κόστη σε μεγάλα ποσά. Δεν είναι τυχαίο ο κύριος Γεωργιάδης, στη συνάντηση με τους διοικητές των νοσοκομείων, το πρώτο πράγμα που τους είπε είναι ότι θα ελέγξετε για τα οικονομικά σας, δεν λέμε εμείς ότι πρέπει να γίνονται σπατάλες, θα ελέγξετε για τα οικονομικά των νοσοκομείων, θα μου δίνετε αναφορά και βεβαίως ότι με αυτά που έχετε, με αυτά θα πορευτείτε. Και αν θέλετε τα νοσοκομεία να λειτουργούν σαν επιχειρηματικές ομάδες, επιχειρήσεις, θα πρέπει να πουλάτε υπηρεσίες. Η πώληση υπηρεσιών θα γίνει με τα γνωστά αυτά που έχουμε ξανασυζητήσει, που μπορεί να ακούγονται και καταλαβήστε, αλλά θα τα νιώσουμε πολύ γρήγορα στο πετσί μας, με τα DRG, τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια. Δηλαδή την κατηγοριοποίηση των ασθενειών και των διαγνώσεων. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο, η τάση, η προοπτική είναι να αποζημιώνεται με ένα πολύ μικρό με πάρα πολλά λίγα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, και το υπόλοιπο να είναι από την πώληση υπηρεσιών. Ήδη στο Ηράκλειο 40 κρεβάτια από το 2012 με τον νόμο Παπαδόπουλου έχουν δεσμευτεί για ασφαλιστικές εταιρείες. Για συνδέστε αυτό που λέγαμε αρχικά με τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργία, τι θα γίνει. Θα γίνει δηλαδή νομότυπα, θα δεσμεύουν πλέον οι ίδιες ασφαλιστικές εταιρείες για το κομμάτι των ασφαλισμένων του, κρεβάτια που θα το έχετε ανάγκη εσείς, εγώ, ο πατέρας μας, το παιδί μας, που δεν μπορούν, δεν θέλουν και να έχουν ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αγαθό η υγεία, αγαθό η παιδεία, αγαθό το νερό, αγαθό η ενέργεια, αρκεί να το πληρώσεις. Αρκεί να το πληρώσεις. Μάλιστα. Και βεβαίως, επειδή σε αυτό το μοτίβο το σωματείο εργαζομένων το δικό μας είναι αντίθετο, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες πολλές στο προηγούμενο διάστημα. Ήδη την Τετάρτη προχωράμε σε κινητοποίηση στάση εργασίας από 1 με 3 στην 7η υγειονομική περιφέρεια για τα ζητήματα των κλινικών που έχουν κλείσει, παιδοψυχιατρική, παιδοχειρουργική και την ψυχιατρική των Χανίων. Και βεβαίως ετοιμαζόμαστε για την 24ωρη πανεγειονομική απεργία στις 22 του μηνός, με κλιμάκωση πανελλαδικής απεργίας τέλος του Φλεβάρη, δημόσιο ιδιωτικού τομέα, για το σύνολο της παιδείας, της υγείας, του ρεύματος, που τσακίζει κόκαλα η ακρίβεια, κυρία Σακίνη. Κύριε Βρύσαλια, τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταλάβαμε αυτό που λέει ο φίλος μου ο Νίκος. Κάθε πρωί τον ήπιαμε. Αν δεν ξεκουνηθούμε λίγο σε όλα, δέστε το. Δέστε τους ποινικούς κώδικες. Χθες είχε ενδιαφέρον η ημερίδα. Να δείτε εκεί τι έχει να γίνει στον πολίτη. Αυτό αποδεικνύει όμως, κύριε Σακίνη, συγγνώμη που σας διακόπτω, και τον φόβο που έχουν για τις λαϊκές αντιδράσεις των φοιτητών. Που γεμίσανε με δακρυγόνα, των αγροτών που παλεύουν, αν θέλετε, για να επιβιώσουν, όπως κάνουν και οι αγρότες οι δικοί μας στα αστερούσια, οι χτινοτρόφοι που δεν θέλουν να φύγουν από τον τόπο τους, όπως θα κάνουν οι αγρότες στα πεζά την Παρασκευή, την Κυριακή. Η ελπίδα υπάρχει ακριβώς στον ενωμένο αγώνα για να μην περάσουν αυτά τα μέτρα που θα είναι καταστροφή για όλους μας. Καλημέρα, κύριε Βρύσαλη. Καλημέρα.